παρακαλώ, σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Τρίτης και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Μια πλούσια πραγματικά επικαιρότητα και σήμερα, μια επικαιρότητα που κυρίως έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τα προβλήματά μας, με τα οικονομικά μας θέματα και καθημερινές ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Μέχρι να πάρουμε μια ανάσα εντωμεταξύ από την πανδημία, μέχρι να πούμε αχ, καλύτερα τα πράγματα τώρα, δυστυχώς έρχεται αυτή η ενεργειακή κρίση να μας γονατίσει ακόμη περισσότερο. Τρίτη σήμερα και 20 του Σεπτέμβρη, πιάσαμε και το 20 το καλό. Ευσταθίου σήμερα, μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ευστάθιο που γιορτάζει σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, η αγαπημένη Τριανταφυλιά και ο γιος της, έχομαστε τα καλύτερα. Γι' αυτό λέω ότι τουλάχιστον έχουμε τις γιορτές, έχουμε λόγους να χαρούμε έτσι και την καθημερινότητά μας που μας κάνει να είμαστε κάπως καλύτερα. Τώρα, Μιχάλης Χειμωνίδης στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, Βασίλης Καραμπάς στη Λάρισα, Λένα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Βεβαίως, όπως έλεγα και νωρίτερα, το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα δεν είναι άλλο από τα μέτρα. Τα μέτρα στήριξης που θέλουμε, επιθυμούμε για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Δεν γίνεται και διαφορετικά, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα, θα δούμε τι είπε ο κ. Κρέκας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη Λάρισα όπου βρέθηκε χθες. Πολύ σημαντικά όλα όσα υπόθηκαν. Ακόμη περισσότερα αυτά που αναμένονται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση, κυρίως για το φυσικό αέριο. Γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι γίνεται με άλλες μορφές ενέργειας. Να δούμε όμως τι γίνεται με το φυσικό αέριο, γιατί από ό,τι φαίνεται το αφήσαν τελευταίο. Και επειδή εδώ στη Θεσσαλία ένα μεγάλο μέρος της πλειοψηφίας των πολιτών είναι ένα φυσικό αέριο και ιδιαίτερα οι νεόδμητες οικοδομές, λογικό είναι να έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα, καιρικά, σήμερα ας χαρούμε αυτά τα 28 άρια, έτσι τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Βεβαίως το πρωί, είπαμε, κάνει κρύο. Φανταστείτε τώρα έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα, 27 με 28 η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο όμως η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει 21 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα την Παρασκευή θα έχουμε και μονοψήφια, δηλαδή 8 βαθμοί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας για τη Λάρισα για να φτάσει μέχρι τους 21. Και βεβαίως μετά έχουμε πάλι άνοδο τη θερμοκρασία και κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και βροχές, αρκετές βροχές σε όλη τη Θεσσαλία αύριο και ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Δυτική Θεσσαλία. 28 η μέγιστη θερμοκρασία σε Τρίκαλα και Καρδίτσα σήμερα. Και ο Βόλος 17 αυτή την ώρα, όχι όμως πάνω από 24 βαθμούς Κελσίου. Και ο Δομοκός 14 αυτή την ώρα, 27 η μέγιστη θερμοκρασία. Πάμε τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη, του Βασίλη Καραμπάση και της Έλληνας Κυριαζίδου να δούμε και να ξεφυλίσουμε την πρωινή ατζέντα. Να δούμε λοιπόν τα νέα μέσα από τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, αλλά φυσικά και από το site του σταθμού μας, astrotv.gr. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, μια ψηφιακή διαδρομή για την πόλη του Βόλου. Ενεργειακή κρίση, τα μέτρα για τους ευάλωτους, τι περιλαμβάνουν. Το τέλος της πανδημίας είναι πλέον ορατό, λέει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αμήν θα πω εγώ. Υποψηφιότητες για τις εκλογές από τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας. Και τυλίχθηκε με σακούλες από την κορυφή ως τα νύχια για να κάνει συνδιαλλαγή σε ATM. Εφημερίδα Ελευθερία, επιδοτούμε τα νοικοκυριά φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιριών. Δάκρυσε η Βρετανία, τελευταίο αντίο στη Βασίλισσα Ελισάβετ σε μια τελετή που δεν είχε προηγούμενο. Παζάρι από τα παλιά, επιτέλους, έκλεισαν 700 θέσεις πώλησης εμπορευμάτων, ξεκινά σε λίγες ημέρες. Τώρα, από τις αρχές Δεκέμβρη, το δώρο της κυβέρνησης. Νωρίτερα θα καταβληθεί και η επιταγή των 250 ευρώ. Θα δούμε λοιπόν και αυτή την είδηση. Μπαίνει διατίμηση σε ξύλα πέλετ και πέλετ. Ο Άδωνος Γεωργιάδης λέει δεν είναι λογικές τόσο μεγάλες αυξήσεις όσον αφορά τα καυσόξυλα. Η βιομηχανία ζητά στήριξη για το ενεργειακό κόστος και δωρεά του Γιάννη Διαμαντή στο Λογογραφικό Μουσείο. Σύγχρονο προπονητήριο για το στίφο. Εμείς ασφαλτοστρώνουμε, το αέριο ανοίγει το ΜΕΣ. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Χαμηλότερα τιμολόγια τον Οκτώβριο. Σήμερα ανακοινώσει από τους πάροχους ενέργειας. Υποψήφισε εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο και 73χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του. Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχείο ο οδηγός Γιώταχη, 66χρονος, όταν συγκρούστηκε βεβαίως το όχημά του με φορτηγό. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, αποκαλύφθηκε ο κατάσκοπος 3 χρόνια μετά τη σύλληψή του στο Πλιασίδη. Όλοι υποψήφοι γιατροί για τις εκλογές και πλήρωσε ακριβά τη φόλα που έριξε αδέσποτο ενώ τον κατέγραφε κάμερα.
Εφημερίδα η Αλήθεια. Προσωπικός γιατρός. Πώς θα γίνουν τα ραντεβού με τους ασθενείς, όλη η διαδικασία. Ο προσωπικός γιατρός από το πρώτο ραντεβού που θα κάνει κανείς. Πολιτική, κράτος δικαίου ή επιτελειακό για το παρακράτος. Και πολιτική επέκταση των έργων αποκατάστασης του Ιαννού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα νέα μέσα από το πρωτοσέλιδα και φυσικά από το site του σταθμού astra.gr. Κάντε και ένα like σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας και βεβαίως στο εξωτερικό. Πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε τα νέα της ημέρας, να ξεκινήσουμε να ξεφυλίζουμε την πρωινή ατζέντα. Να δούμε λοιπόν και να ολοκληρώσουμε και το θέμα των ομιλιών και από την ΔΕΘ, να πούμε τι είπε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, και είναι μέτρα τα οποία από πολλούς χαρακτηρίζονται λογικά και μάλιστα λένε ότι πολλά από αυτά είναι και εφικτά για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε και να είμαστε καλύτερα στα οικονομικά μας. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά να δούμε η κυβέρνηση τι ανακοίνωσε, για ποιο λόγο θα δοθούν και πολύ νωρίτερα φέτος όλα τα επιδόματα και τα δώρα. Προς το παρόν πάμε στη ΔΕΘ και να δούμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ως επιτακτική χαρακτήρισε την ανάγκη για ένα εθνικό σχέδιο επανακίνησης και αναγέννησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριος Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την πολιτική πρόταση του κόμματός του στην πλέον προεκλογική χρονιά, με κεντρικό σύνθημα να ξαναφέρουμε πίσω τη δικαιοσύνη από το βήμα της 86ης Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ασκώντας δυνομία κριτική στην κυβέρνηση, την οποία εγκάλεσε για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια αγνώριστη χώρα για τους κατοίκους της, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστρεψε τα βέλη του προς το Μέγαρο Μαξίμου, περιγράφοντας πως η ζωή και η καθημερινότητα των πολιτών ξαναγύρισε πίσω και ίσως ακόμα πιο πίσω και από τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Με τρομακτικά υψηλό πληθωρισμό, που τον τελευταίο χρόνο γεννά οικονομική ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και με ένα υπαρξιακό, θα έλεγα, δημογραφικό πρόβλημα που πλέον λαμβάνει διαστάσεις εκρηκτικές. Και αυτή η πραγματικότητα, αν θέλετε, αποκαλύπτει και τα ψέματα και τους ενόχους. Γιατί έχουν διαχρονικά βασική ευθύνη για τη συσσήφια πορεία της ελληνικής οικονομίας όσοι μας χρεοκόπησαν το 9 και σήμερα επιμένουν στις ίδιες χρεοκοπημένες συνταγές. Αναφερόμενος στις ημέρες της διακυβέρνησής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι είχε απόλυτα θεσμική συμπεριφορά και σχέση με το διοίκητη της ΕΥΠ και την υπηρεσία, ενώ τόνισε ότι δεν έδωσε καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πιτσιόρλα, αλλά ενημερώθηκε και έπραξε όπως θα έπρεπε να πράξει κάθε πρωθυπουργός με βάση τους νόμους και το δημόσιο συμφέρον. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών επί των ημερών μας, κύριε Τσαγκύρη, λειτουργούσε με βάση όσα το γράμμα του νόμου ορίζει. Ήταν σαφέστατα προσανατολισμένη στην υπεράσπιση εθνικής κυριαρχίας και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Και εγώ ως Πρωθυπουργός είχα μια απόλυτα θεσμική συμπεριφορά και σχέση με τον διοικητή και με τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν έδωσα εγώ καμία εντολή παρακολούθηση του κ. Πιτσιόρλα. Ενημερώθηκα, αφού η εντολή αυτή είχε δοθεί από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε συνεργασία με δύο εισαγγελικούς λειτουργούς. Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τις 6 δέσμες μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη στήριξη του κοινωνικού κράτους, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, στο ισχυρό δημοκρατικό κράτος και τέλος στη δημογραφική πολιτική. Με καθαρό όραμα, αλλά και με επίγνωση των μεγάλων προκλήσεων και δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε, σας παρουσιάζουμε σήμερα τις 6 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Τις ράγες πάνω στις οποίες θα πορευτούμε για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Για τις αλλαγές στο κόμμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η διαδικασία του μετασχηματισμού, της ανασυγκρότησης, είναι πολύ βαθιά, λέγοντας πως η αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα άλλο νέο κόμμα με πολύ σημαντικές προσθήκες νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια, ενώ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μονομαχήσει με τον κύριο Μητσοτάκη.
Αυτά λοιπόν και με τον επικεφαλής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα να πούμε από αρχές Δεκέμβρη το δώρο της κυβέρνησης. Πολύ νωρίτερα, γιατί είχαν πει λίγο πριν την πρωτοχρονιά, αλλάζουν τα δεδομένα. Τις πρώτες μέρες λοιπόν του Δεκέμβρη, το πρώτο και μάλιστα πενθήμερο θέλω να πω πλευράς κυβέρνησης, θα πληρωθούν όσον αφορά η επιτυχή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Πρόκειται για ανατροπή, καθώς η πληρωμή της επιταχής ακρίβειας ήταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα και λίγο πριν την πρωτοχρονιά, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα λοιπόν πολύ νωρίτερα, σύμφωνα πάλι στις πληροφορίες, οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα του λογαριασμού τους από την επιταγή ακρίβειας αρχές του μήνα και όχι μέσα στις γιορτές. Το εισοδηματικό όριο υπολογίζεται με βάση όχι μόνο τα εισοδήματα από συντάξεις, αλλά και από κάθε άλλη πηγή. Άρα λοιπόν προσπαθούν από την κυβέρνηση όσο το δυνατόν νωρίτερα δοθούν αυτά τα επιδόματα, νωρίτερα αυτές οι επιταγές ακρίβειας. Θα μου πει κανείς, θα σωθεί κανένας με 250 ευρώ σε καμία των περιπτώσεων, αλλά από όπου και αν πάρεις αυτές τις δύσκολες ημέρες χρήματα, καλό είναι. Γιατί κόψεις από εδώ, κόψεις από εκεί, δίνουμε λίγα επιδόματα. Εγώ βέβαια είμαι πολύ κατά των επιδομάτων, όχι από τώρα, από χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι το σημαντικότερο είναι να υπάρχει δουλειά και να υπάρχουν πολύ καλοί μισθοί για να μπορεί κανείς να δουλέψει, να μπορεί κανείς να ζήσει, να μπορεί κανείς να επιβιώσει ουσιαστικά, να ζήσει μάλλον και να επιβιώσει. Γιατί τώρα δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν αυτά τα επιδόματα, με την έννοια ότι θα περίμενε κανείς να δούμε άλλα πράγματα, άλλες δραστικές κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, πάμε να δούμε τι είπε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Κρέκας, ο Θεσσαλός Υπουργός, από τη Λάρισα που βρέθηκε χθες, σε σχετική ημερίδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι είπε για το φυσικό αέριο, τον ρωτήθηκε από μένα, τι να περιμένουμε, γιατί ξέρω ότι είναι μια ερώτηση που θα θέλετε όλοι σας να την κάνετε, γιατί ακόμη δεν έχουμε ακούσει δραστικές παρεμβάσεις όσον αφορά το αέριο. Και κάναμε και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, μιλώντας και με βιομηχάνους και με τον Γενικό Διευθυντή του Φυσικού Αερίου. Κάναμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ λοιπόν για το τι περιμένουμε όσον αφορά την ενεργειακή κρίση. Την παρέμβαση της κυβέρνησης σε τρία μέτωπα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχει ξεσπάσει μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας, ημερίδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μένεται ένας συμβατικός πόλεμος, αλλά παράλληλα και ένας ενεργειακός πόλεμος. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή εκμεταλλεύεται την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στραγγαλίζει την Ευρώπη. Στραγγαλίζει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κλείνει τη στρόφιγγα, αυξάνοντας έτσι τις τιμές του φυσικού αερίου σε δυσθεώρατα επίπεδα, και αυτό με τη σειρά του παρασέρνει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνησή μας από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε παρεμβάσεις σε τρεις άξονες. Πρώτον, σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ανάκτηση των υπερεσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Έχουμε εισπράξει ήδη τους 2,5 πρώτους μήνες λειτουργίας σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, τα οποία επιστρέφουμε με επιδοτήσεις μέσα από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στους λογαριασμούς των καταναλωτών και των οικοκυριών. Αυτόν τον μηχανισμό, τον ελληνικό μηχανισμό, ανακοίνωσε η Ευρώπη ότι θα τον υιοθετήσει και θα τον μετατρέψει σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό ώστε να εφαρμοστεί από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πράγμα το οποίο είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και δείχνει και την πρωτοπορία της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ανάκτηση των υπερεσόδων από τις εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Το δεύτερο που έχει κάνει η κυβέρνησή μας είναι να προχωρήσει σε υποδομές με το διπλασιασμό της χωρητικότητας της εγκατάστασης αεριοποίησης ηρεμπιθούσα και τον διπλασιασμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και τη δυνατότητα 5 εργοστασίων φυσικού αερίου να κάψουν πετρέλαιο, ντίζελ αντί για φυσικό αέριο για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο η Ελλάδα να μείνει από ενέργεια το χειμώνα. Και τρίτον, έχουμε προχωρήσει και σε παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης, όπως είπα, για να απορροφήσουμε το 90 έως 94% των αυξήσεων των ανατιμήσεων στα νοικοκυριά, το 85 έως 90% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απορροφούμε το 90% σχεδόν τις ανατιμήσεις, τις αύξησης στα αγροτικά τιμολόγια, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε προσιτά επίπεδα τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις τιμές των ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα από τις ανακοινώσεις που θα κάνουμε, για να μπορέσουν τα ελληνικά νοικοκυριά να θερμάνουν τα σπίτια τους στην καρδιά του χειμώνα που έρχεται. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε πως έχουμε τις υψηλότερες τιμές στο φυσικό αέριο ιστορικά και επεσήμανε τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Φυσικό αέριο, τι περιμένουμε, τι μέτρα στήριξης περιμένουμε? Με το φυσικό αέριο τα πράγματα φέτος είναι πολύ πιο δύσκολα. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει δεκαπλασιαστεί
είναι 10 φορές υψηλότερη από ό,τι 1,5 έτος πριν. Γι' αυτό και προτείνουμε όποια νοικοκυριά μπορούν να αξιοποιήσουν το επίδομα θέρμανσης και να υποκαταστήσουν το φυσικό αέριο με κάποιο άλλο καύσιμο, ίσως το πετρέλαιο, αν μπορούν βεβαίως, για να έχουν χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Από την άλλη, θα ενισχύσουμε και τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν το φυσικό αέριο ως καύσιμο θέρμανσης, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να απορροφήσουμε το σύνολο της αύξησης, είναι τεράστια αύξηση. Θα εξαντλήσουμε όμως τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας για να στηρίξουμε και αυτούς. Το φυσικό αέριο θα είναι ακριβότερο φυσικά από ό,τι ήταν πέρσι, αλλά με έναν τρόπο που να είναι προσιτό για τα νοικοκυριά. Στα ενεργειακά προβλήματα αναφέρθηκαν τόσο ο πρόεδρος του ΣΤΕΒ, όσο και ο Γενικός Διευθυντής ΕΔΑΘΕΣ Λεωνίδας Μπακούρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, είμαστε στα μέσα ενός ενεργειακού πολέμου. Θα θέλαμε να δείξουμε και εμείς την συμπαράστασή μας, αλλά από την άλλη περιμένουμε την εξειδίκευση όλων αυτών που λένε, όλων των μέτρων που περιγράφουν για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για τη στήριξη των θέσεων εργασίας, για τη στήριξη της παραγωγής και εν τέλει για τη στήριξη ουσιαστικά και της ίδιας οικονομίας. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα βοηθούν οι απαντήσεις. Σε κάποιες βιομηχανίες, όταν αλλάξανε τις υποδομές για να πάνε στο φυσικό αέριο, κρατήσανε τον παλαιό τρόπο με τον οποίο τροφοδοτούνταν. Παλιές δεξαμενές, παλιούς λέβητες πετρελαίου, ουσιαστικά αυτό είναι. Δυστυχώς όμως τα πλαίσια των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, του πιο καθαρών καυσίμων, καθώς επίσης και στην βελτιστοποίηση της ίδιας παραγωγής, καινούργιες μονάδες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή πολλές ουσιαστικά βασίστηκαν στο καινούργιο καύσιμο. Αναμένουμε από την πολιτεία αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για μια γενναία επιδότηση στους καταναλωτές φυσικού αερίου. Οι καταναλωτές στη Θεσσαλία είναι το 70% των σπιτιών σε όλες τις πόλεις και κομοπόλεις, οι εμπορικοί καταναλωτές, και αναμένουμε, όπως είπαν, αύριο μεθαύριο να ανακοινωθεί ποια θα είναι η επιδότηση για αυτούς που επέλεξαν ένα καθαρό καύσιμο, το φυσικό αέριο. Να σημειωθεί πως πιθανότητα αύριο η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα στήριξης για καταναλωτές του φυσικού αερίου. Η χώρα έχει ανάγκη παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας made in Greece. Και ο καλύτερος τρόπος είναι μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για μας πρώτη προτεραιότητα είναι τα υδροελεκτρικά. Γιατί τα υδροελεκτρικά παράγουν 24 ώρες το 24ωρο και μπορούν να τροφοδοτούν το δίκτυο όλο το χρόνο, όλες τις ώρες, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Παρέμβαση και ομιλία επί του θέματος έκανε και ο Περιφερειακός Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Νομίζω ότι κάναμε έτσι ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Μόνο το Σεπτέμβριο που ο κ. Κρέκας δόθηκε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά για την ενέργεια και τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, αλλά εμείς περιμένουμε κι άλλα. Περιμένουμε κι άλλα γιατί εσείς μας δυσκολεύετε τόσο πολύ τη ζωή. Εσείς έχετε ψηφιστεί, εσείς είστε εκεί σε αυτό το πόστο για να μπορέσετε να δώσετε μια ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και στις επιχειρήσεις, έτσι δεν το συζητώ αυτό. Τώρα, η παράταση της τελειώνει την Παρασκευή, μάλλον η επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί γιατί μετά έχουμε διπλασιασμού του ποσού, οπότε τρέξτε για την επιστρεπτέα, έρχεται διπλή δόση στη διαφορετική περίπτωση μέχρι την Παρασκευή η πληρωμή της. Τώρα, να πούμε επίσης ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τα καυσόξυλα, το ανέφερα και νωρίτερα. Αδικαιολόγητη αυτή η αύξηση, καθόλου λογική, λέει ακόμη και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και σκέφτονται πλαφόν και διατίμηση όσον αφορά έτσι σε ξύλα αλλά και πέλετ. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν το συζητώ, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Τώρα για τα όσα συνέβησαν με την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ, χθες λοιπόν έκλεισε αυτός ο κύκλος της Βασιλείας, της Ελισάβετ, με την ταφή της, βεβαίως και με τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε ένα χρόνο νωρίτερα. Διπλή σχεδόν η ταφή και των δύο σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο η ταφή, γιατί όλα τα προηγούμενα ήταν παρουσία έτσι εκατομμυρίων πολιτών. 14-15 ώρες περίμενε κανείς την ουρά μέχρι να περάσει να προσκυνήσει έτσι την Βασίλισσα Ελισάβετ. Από την Ελλάδα βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι η κυρία Σακελαροπούλη, προκειμένου να, έτσι, να βρεθεί και η ίδια στην κηδεία. Εκπροσωπήθηκε
εκπροσωπήθηκε η χώρα μας από την κυρία Σακελαροπούλου. Τώρα, να δούμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα για αυτή τη μεγάλη πραγματικά ηθοποιό, την Καραγιάννη. Βεβαίως, για τη Μάρθα Καραγιάννη τι να πρωτοπεί κανείς, αλλά σε ένα σύντομα έτσι βιντεάκι, λίγα από τη ζωή της, λίγα από την κινηματογράφο, λίγο από αυτή τη σεξι γυναίκα του κινηματογράφου, πολύ ωραία γυναίκα, που νομίζω ότι άλλαξε πολλά πράγματα στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ένας ωραίος άνθρωπος από εγώ, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολόχρυσο ρολόι. Θα είναι όμορφος πολύ, θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία υπήρξε μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η διάσημη ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό και κατέληξε το μεσημέρι της Κυριακής στο σπίτι της. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας που ξεκίνησε το 2020, όταν και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τα τελευταία άτομα που συνομίλησαν μαζί της αλλά και τη στάθηκαν στις δύσκολες στιγμές ήταν ο βολιώτης ψυχίατρος κ. Δημήτρης Σούρας. Υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς στάρ της χρυσής εποχής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και η καριέρα της συνδέθηκε με τα λαμπερά musical και τις κωμωδίες του Γιάννη Δαλιανίδη. Αν και σπούδασε χορό, έγινε ηθοποιός, με το ταλέντο να ξεχυλίζει τόσο στις ερμηνείες της όσο και στα χορευτικά της νούμερα στα musical, κατάφερνε να συναρπάζει και να καθυλώνει το κοινό. Ποτέ δεν πήρε τον απόλυτα πρώτο ρόλο, ξεχώριζε όμως μέσα από τις ταινίες συνόλου και καταγράφηκε στη συνείδηση του κόσμου όχι απλά ως πρωταγωνίστρια, αλλά ως star. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν αυτός που ανέδειξε και την κωμική της φλέβα, πρώτα μέσα από τη μουσική ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» παραγωγής του 1967, παρά το γεγονός ότι εκείνη αντιδρούσε όπως είχε δηλώσει σε συνεντεύξεις της. Ωστόσο, ο Δαλιανίδης της έλεγε ότι με την κωμωδία της δίνει ψωμί μέχρι τα βαθιά γεράματα, μιας και ως χορεύτρια θα είχε ημερομηνία λήξης. Ήδη από το 1965 και μετά η Μάρθα Καραγιάννη είχε υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τη Φίνος Φιλμ. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρέτησε μέσω διαδοχικών αναρτήσεων τη μεγάλη ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Είχε ξεχωρίσει σε μερικές από τις πιο γνωστές ελληνικές ταινίες, όπως «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Μία κυρία στα μπουζούκια», «Γοργόνες και μάγκες». Αυτά λοιπόν. Μάρθα Καραγιάννη, πραγματικά μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, μια σπουδαία ηθοποιός, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα κηλικία ουσιαστικά, να δούμε τι γίνεται με τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι φυσικά. Μια σχολική χρονιά που ξεκίνησε μέσω πολλών προβλημάτων, ακόμη και στην παιδεία. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά τα κηλικία. Αυξημένες κατά 10 λεπτά είναι οι τιμές σε ορισμένα είδη των σχολικών κηλικίων λόγω της γενικότερης ακριβίας στις πρώτες ύλες που έχει επέλθει το τελευταίο διάστημα. Η σχολική χρονιά άρχισε και οι ελπίδες των ιδιοκτητών και σχολικών κηλικίων είναι φέτος να μπορέσουν να έχουν καλύτερους τζίρους από τα προηγούμενα χρόνια της πανδημικής κρίσης, όπου η κατανάλωση λόγω της τηλεκπαίδευσης αλλά και των πολλών κρουσμάτων μειώθηκε σημαντικά. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν είχαμε αυξήσει καθόλου τιμές. Μας έδωσε το Υπουργείο 10 λεπτά αύξηση. Αυτό ήταν. Ήταν όσοι περίπου και ο πληθωρισμός για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Το θέμα είναι ότι όταν το νοικοκυριό έχει θέμα και έχει θέματα και πρέπει να κάνει επιλογή εξόδων, μπορεί και αυτό το έξοδο να μην είναι πια επιλέξιμο και το παιδί να πάρει κολατσιό, το παιδί να πάρει κάτι πολύ μικρό. Βεβαίως εμείς προσπαθούμε να καλύπτουμε όλα τα παιδιά, να μείνει κανένα παιδί χωρίς κολατσιό. Είτε μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου, στα γυμνάσια και στα λύκεια που συντίζονται παιδάκια τα οποία έχουν έλλειψη κάποια ρευστότητος. Είτε μέσα από εμάς που συντίζουμε παιδάκια τα οποία δεν θα αφήσουμε να μείνουν χωρίς νεράκι και χωρίς κουλουράκι. Ζητάμε από τους γονείς να μας στηρίξουν όσο μπορούν. Το κηλικείο τους είναι φτηνό, οι τιμές τους είναι πολύ φτηνότερες από οπουδήποτε αλλού. Τα χρήματα επιστρέφουν σε αυτούς μέσω του ενοικίου.
Είμαστε μικροί επαγγελματίες που συντηρούμε κάθε κυλικείο, συντηρεί μια οικογένεια. Είμαστε κι εμείς και πρέπει κι εμείς κάπως να επιβιώσουμε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε το Δήμο Βόλου για τη μείωση των ενοικίων. Κρατιόμαστε αυτή τη στιγμή γιατί μας κάνει μείωση ενοικίων. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί όμως και τους επαγγελματίες στο συγκεκριμένο χώρο αλλά και ευρύτερα είναι το ενεργειακό, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Οι στρόφιγες των τραπεζών είναι κλειστές από το μνημόνιο και μετά. Οι περισσότεροι μικροεπιχειρηματίες, 8 στους 10, δεν πληρούμε τα κριτήρια που έχουν θέσει πια οι τράπεζες. Είμαστε κόκκινοι για αυτούς. Άρα δεν μπορούμε να αντλήσουμε καθόλου χρήματα με καμία μορφή. Η μόνη τρόπη για να αντληθούν χρήματα είναι μέσω από κρατικές επιχορηγήσεις και προγράμματα όπως τα ΕΣΠΑ ή ο Αναπτυξιακός, οι οποίοι εμείς δεν περιλαμβάνουν τους μικρούς επιχειρηματίες. Άρα είμαστε εκτός. Θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα ταμείο ειδικό για μικρή επιχείρηση. Προσπάθησε να δημιουργηθεί η δανειοδότηση μέσω των επιμηλητηρίων και μέσω από ιδιωτικές μικρές τράπεζες. Το πρόγραμμα αυτό δεν ευδοκίμησε και έχουμε μείνει πια χωρίς καθόλου κάλυψη κεφαλαίου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Η ρευστότητα είναι ένα από τα τεράστια προβλήματά μας και το οποίο θα πρέπει, πιστεύω, να λυθεί με κάποια όμως άμεσα. Λύσεις άμεσες, όχι με θα ή με θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει να γίνει τώρα. Ο Σεπτέμβρης τελειώνει, έρχεται ο Οκτώβρης και μας περιμένει πραγματικά οι λογαριασμοί που θα έρθουν. Οι επιχειρηματίες δεν θα μπορούν πια να τους πληρώσουν. Πάντως και φέτος οι κυλικιάρχες θα συνδράμουν στην ανακούφιση των μαθητών που προέρχονται από άπορες οικογένειες, κάτι το οποίο έχουν κάνει και στο παρελθόν. Αυτά λοιπόν. Κάπου εδώ θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα την εκπομπή. Αύριο όμως θα είμαστε εδώ στις επάλξεις 8.30 ακριβώς. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση και την Έλληνα Κυριαζένου, αλλά και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.